Όλα αυτά που βλέπουμε είναι εκφυλιστικά φαινόμενα, όλες αυτές οι διαδικασίες, εσωκομματικές εκφυλιστικές διαδικασίες. Όμως αυτά είναι τα αποτελέσματα, γιατί η αιτία είναι άλλη. Η αιτία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλέστηκε να παίξει ένα ρόλο με εύκολες λύσεις, παριστάνοντας και το Σωτήρα. Εσείς πράγμα πάντως, που απογοήτευσε πάντως, στην κυριολεξία, γιατί δεν είναι φαίνεται αριστερά. Να παίρνετε μερίδιο από αυτή την κρίση. Κοιτάξτε. Ή ευελπιστείτε να πάρετε, ναι, στην πορεία. Θα σας πω κάτι. Εμείς μερίδιο θέλουμε στους αγώνες που αυτή την περίοδο ειδικά υπάρχει αγωνιστικός αναβρασμός σε μια σειρά από κλάδους. Γιατί όλα πραγματική τα κόμματα όμως θέλουν παραπάνω ψήφους. Να μην λέμε τώρα και ότι δεν γιατί είναι πραγματική αυτό. Αντιπολίτευση υπάρχει και μάλιστα εν όψη και της πανελλαδικής απεργίας της 20 του Νοέμβρη αυτό αναπτύσσεται ακόμα πιο πολύ, γιατί η κατάσταση αυτή με την κυβερνητική πολιτική αλλά και τη στάση των άλλων κομμάτων δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να λέει το ίδιο το σύστημα με διάφορες φωνές ότι θέλουμε μία αντιπολίτευση, αλλά γιατί τη θέλουν, την έχουν οριοθετήσει προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη που τον προπαγανδίζουν παντού, για να παίξει το ρόλο του εγκλωβισμού των δυσαρεστημένων και των αγανακτισμένων για να συνεχιστεί μια ίδια πολιτική. Μάλιστα. Και αυτό, αν θέλετε, το πιστοποιεί και η Σύνοδος Κορυφής που έγινε και σήμερα. Πώς τοποθετήσετε εσείς σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση που έγινε σήμερα μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Φιντάνος, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Είναι γεγονός ότι οι συναντήσεις και συζητήσεις αυτές είναι κάτω από την νατοϊκή εποπτεία, με σκοπό τη συνδιαχείριση του Αιγαίου αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, τη διευκόλυνση ενεργειακών συμφερόντων μεγάλων επιχειρήσεων. Μπορεί η Ελλάδα να πηγαίνει με την ατζέντα για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, αλλά η τουρκική κυβέρνηση είναι στη λογική της ολιστικής προσέγγισης, όπως είπε και ο κύριος Καλαρίτης. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί ανοίγει όλα τα ζητήματα που αγγίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γκρίζες ζώνες στη Μεσόγειο, αποστρατιωτικοποίηση νησιών, αμφισβητή κυριαρχία νησιών και μια σειρά άλλα, μέχρι και στο Κυπριακό, που ουσιαστικά ζητάει δύο κράτη, δηλαδή διχοτόμηση και απενεχοποίηση της κατοχής για 50 χρόνια. Άρα ο δικός χάρτης που έχει χαραχτεί έχει την πότα των ατοϊκών, προκειμένου να ικανοποιήσει απαιτήσεις της Τουρκίας για να αποσπαστεί από τη Ρωσία. Γι' αυτό κανένας εφησυχασμός, αλλά αντίθετα επαγρύπνηση στην κυριολεξία από τον Λουκάκη. Έχουμε μόνο 5 λεπτά ακόμα. Να βάλω εγώ ένα ερώτημα. Ναι, έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Ποιες είναι οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ του Κασελάκη και των υπόλοιπων? Θα το απαντήσει ο κύριος Αντώναρος. Το λέω γιατί εμείς αντρίτη. Σωστά το ρωτάτε. Δεν βλέπουμε ιδεολογικές διαφορές. Δηλαδή, στο θέμα του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους. Η άποψη ότι κεφάλαιο και εργάτες είναι συνεργάτες, που έχει υποθεί, δηλαδή εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, όπως το λέμε εμείς, δεν υπάρχει διαφορετική άποψη. Συνεπώς, εδώ μιλάμε για κόμματα που είτε φτιάχνονται, είτε διαλύονται, ή έχουν κρίση, γιατί ιδεολογικά δεν έχουν απαντήσεις απέναντι στα λαϊκά προβλήματα. Ποια είναι σήμερα τα λαϊκά προβλήματα? Εσείς έχετε τις απαντήσεις οι οποίες είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι οι απαντήσεις οι οποίες αν εμείς λοιπόν λέμε, τις δώσετε, δεν θα μπορούσατε εμείς να λέμε, μην δουλευόμαστε. Εμείς λέμε να μην παρασύρονται ο κόσμος και να πιστέψει ο ίδιος ο λαός λοιπόν, τη δύναμή λοιπόν, του. Λοιπόν, μια στιγμή, επειδή μου φωνάζουν για break, γιατί έχουμε πάρα πολλά...